σαρπίδα και κυρκόλη τώρα και του τουάτε τα λέει τελώς πως με πέιτε θερά σήμερα και δεν του αρκετή διακός πως με πέιτε θερά σήμερα και δεν του αρκετή διακός. Τα κλούμπι Θεσσαλονίκου με ποιητής από Αλβανία. Εδώ σε αυτό το μέρος ή κάτω. Κάτω ήταν, πιο κάτω, κοντά με τη θάλασσα. Στην Οθωμανική Θεσσαλονίκη, το κλούμπι, η λέσχη των Αλβανών λογοτεχνών ήταν κοντά στην παραλία. Έναν αιώνα μετά, αναβιώνει κάθε Κυριακή σε κάποιον από τις ρωμαϊκές αγοράς. Αυτοί οι άνθρωποι, αν και μακριά από την πατρίδα τους, πράττουν ένα πολύ μεγάλο και σοβαρό έργο. Να είστε περήφανοι που είστε πατριώτες. Το πράσινο κλαδί, όπως λέγεται η σύγχρονη λέσχη βιβλίου του Αλβανών μεταναστών, αριθμίζει πάνω από 50 μέλη. Μέχρι τώρα, τόσο χρόνια, εγγράφουμε μέχρι τώρα περίπου 150 βιβλία. Αργάτες, δεν έχει άλλη δουλειά εδώ. Μόνο αργάτες. Αξιωματικός. Εδώ στην Ελλάδα εργάτες. Οι Αλβανοί λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης γράφουν από αγάπη για την γλώσσα τους. Από την συγγραφική τους δραστηριότητα δεν έχουν έσοδα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα για τα βιβλία. Είναι πολύ δύσκολο. Και ο κόσμος δεν διαβάζει σήμερα. Τώρα έχει κομπιούτερ, έχει ίντερνετ, έχει... Είναι λίγο δύσκολα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, επειδή εμείς έχουμε μάθει στη φτώχεια σε Αλβανία και δεν μας πειράζει τόσο πολύ. Δεν είχαμε αυτά την πολυτέλεια που είχαμε σε Αλβανία και εδώ λέει προσπαθούμε, είμαστε μια χαρά καλύτερα. Είμαστε, δουλεύουμε, ας πούμε πώς, να βγάλουμε το μεροκάμα, να πληρώσουμε τα νίκια, τους υποχρεώσεις, τους φόρους, τα πάντα. Τους εμπνέει σήμερα μέσα σε συνθήκες αυξανόμενη κρίσης η νοσταλγία, όπως εξηγεί η ποιήτρια Αρτίτα Γιατρού. Με εμπνέει μοναξιά. Μοναξιά. Φυσικά. Και όταν είσαι μετανάστης αισθάνεσαι πιο πολύ τη μοναξιά. Τι σου λέει περισσότερο? Δεν μπορώ να ξέρω. Μάλλον η πατρίδα μου, φυσικά και μου λείπει η πατρίδα μου. Άνοιξα το παράθυρο. Ο ήλιος δεν το επισκέπτεται συχνά. Οι πέλαργοι φεύγουν. Ένιωθα πως λυπόμουν για αυτούς. Έτρεχα μέσα στην αυλή για να τους βλέπω και να τους πω καλό ταξίδι. Δεν ήξερα πως αύριο θα γίνω φίλος τους.